Καλά, εσείς? Καλά. Ελπίζω να μην νιώθετε αμήχανα που αρνηθήκατε την πρότασή μου για συνεργασία. Όχι, εντάξει. Βρήκα άλλο καλλιτέχνη και θα μου κάνει μια υπέροχη τοιχογραφία σχετική με την Κέρκυρα. Α, χαίρομαι. Και πάλι συγγνώμη που αρνήθηκα την πρότασή σας, αλλά όπως σας εξήγησα, σε αυτή τη φάση έχω άλλες προτεραιότητες. Δεν πειράζει, μια επόμενη φορά. Λοιπόν, ζητήσατε κάποια πραγματάκια, σας τα έχω εδώ έτοιμα και δύο στυλό δώρο από το κατάστημα. Είστε έτοιμοι για την πρώτη μέρα σχολείο. 40 ευρώ. Καλά. Ρε αγάπη μου, ζήτησε τιμολόγιο. Πού έχεις το μυαλό σου? Ορίστε. Τίποτα άλλο, έχουμε και ένα όνομα στην Κέρκυρα. Πρέπει να προσέχουμε τους πελάτες, αν θέλουμε να τους έχουμε. Έτοιμο, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Yes. Γεια σας. Οδυσσέα μου, πάμε λίγο να σου πω. Αυτή είναι. Έλα, πώς σου λέω. Εσύ από πού την ήξερες και τη χαιρέτησες τόσο άνετα? Είχατε συστηθεί? Γιατί εγώ ξέρω ότι είχατε μιλήσει μόνο από το τηλέφωνο. Ήμουνα τις προάλλες με τον Σπύρο σε ένα καφέ και πέρναγε από εκεί και με το κουτσουμπόλεψε έναν καρσόνι ότι είναι αυτή που έχει το ξενοδοχείο. Α. Γιατί τι φαντάστηκες? Ότι είχατε συναντηθεί και μου το έκρυψες. Γιατί να σου κρύψω, ρε αγάπη μου? Τι είναι αυτά που λες? Συγγνώμη. Απλά μου φάνηκες κάπως και μου μπήκαν ιδέες. Να μη σου μπαίνουν. Σ' αγαπάω. Γεια σας. Καλώς. Γεια σας. Λοιπόν, αγκινάρες, αλλά πολύ ήταν. Δεν έπρεπε. Όχι, έπρεπε. Εννοείται ότι έπρεπε, γιατί προσπαθούμε τώρα να εξοφαρίσουμε το απίστευτο χταπόδι που μας έφερες. Ναι. Μόνο αν του κάνουμε το τραπέζι, νομίζω θα λυθεί το ζήτημα. Τι λες, Φρίξο? Πολύ ευχαρίστηση. Εσύ πώς από εδώ? Εγώ ήρθα να πάρω ένα σουφλάκι φαλάφελ. Ο Φρίξος κάνει το καλύτερο. Έχει βοήξει το νησί γι' αυτό. Ναι, όπως να το κάνουμε, έχει συζητηθεί. Εσύ, ζωγράφε, πώς θα πας? Ζωγραφίζεις. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μπράβο. Να σου πω, ξέρεις μήπως την ιστορία και εσύ για το νοσοκομείο, το αγγλικό? Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε από την Κέρκυρα, ξέρουμε δύο κουβέντες παραπάνω. Τα κορίτσια δεν ξέρουν. Που είναι στοιχειωμένο, αυτό λες? Αυτό λέω. Καλά, εδώ πρόκειται για ένα θρύλο που ακολουθεί τους Κερκυραίους πάνω από μισό αιώνα. Α, τα ξέρεις κι εσύ. Βέβαια. Καλά, κάνω ένα διπορικό στην Κέρκυρα και με έχει τρικάρει πολύ όλη η φάση. Α, καλά, κουράγια. Δεν ησυχάζεις, Δεν κάθεσαι και λίγο στο σπίτι με τον αντρούλη σου? Τώρα, αυτό ήταν φαλοκρατικό σχόλιο, μου κάνετε? Τέλος πάντων, θα το περάσω στον τούκο. Δεν καθόμαστε να φάμε κι εμείς σουβλάκια? Ναι, αγαπη μου, πεινάω πολύ. Γι' αυτό είσαι κάπως. Συντζήτα σε κόπο, καλλιτέχνη. Ναι. Όποιος ξεπατώνεται στη δουλειά, πεινάει. Και ο καλλιτέχνης μας είναι δουλευταράς. Εσύ γιατί πετάς συνέχεια σπόντες στον άντρα μου? Εγώ σπόντες πετάω συνέχεια. Φρίξω μου σπόντες. Έτσι μιλάω, Φρίξω, συνήθως με υπονοούμενα. Να σου ρεφίξω. Δεν παίρνεις καμιά πύρα? Μήπως πέσουν οι στροφές? Οι δικές οι στροφές να πέσουν στα τάρταρα. Εγώ και πάλι με 1000 θα πηγαίνω. Πάω να φέρω τις μπύρες και τα σουβλάκια. Πολύ χάρηκα που είδαμε τα μωράκια μας. Ο γιατρός είπε ότι αύριο θα τα πάρουμε σπίτι. Λες να αλλάξει γνώμη πάλι? Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Τα μωρά μας θα έρθουν σπίτι. Τα είδες και μόνη σου. Είναι πάνω από 2 κιλά πια. Και δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Αύριο εδώ μέσα θα έχω 3 γυναίκες. Μακάρι. Λοιπόν, λέω να συναρμολογήσουμε για τις κούνιες και να τις βάλουμε δίπλα από το κρεβάτι. Στη μεριά μου. Αυτό αποκλείεται, στη δική μου μεριά. Γιατί? Τρελάθηκες. Δεν θα κλείσω μάτι όλη νύχτα. Και τι θα κάνεις, να βάζεις ξυπνητήρι κάθε 3 ώρες? Αυτό προϋποθέτει ότι θα κοιμάμαι κιόλας. Κάτσε να δούμε, γιατί έχουμε μεγάλη αγωνία. Λες, έχουμε ξεχάσει κάτι? Όχι, ρε. Παναγία μου! Τι? Τα πιπερό. Έχεις δίκιο. Τα πιπερό τα ξεχάσαμε. Τα ξέχασα γιατί...
Πίστευα ότι θα το θέλαζα. Ήμουν σίγουρος ότι σκέφτηκες αυτό. Αγάπη μου, έρχονται τα μωρά μας σπίτι. Δεν είναι τώρα ώρα για στενοχωριές. Εντάξει, δώσε μου ένα φιλί. Θα πάμε να πάρουμε την Περό και θα φέρουμε και μια γυναίκα να καθαρίσει το ατελείο, οπωσδήποτε. Να πάρουμε έτοιμα του Λατουφρίξου. Λες. Ναι, γιατί το μαγαζί του λάμπει σε χειρουργείο. Εντάξει. Πάμε να στήσουμε τις κουλίες. Ναι. Έλα. Είμαι ευτυχισμένη. Εγώ είμαι τρομοκρατημένος. Συνειδητοποίησα ότι ξέχασα πως γίνεται το τάισμα, παρόλο που μας το δείξανε στα μαθήματα, ανωθύνητο και του. Έλα τώρα. Όχι, αλήθεια. Τρέμουν τα χέρια μου μόνο στην ιδέα. Εσύ θυμάσαι. Το πάντα. Εγώ νομίζω ότι αν πιάσω παιδί στα χέρια μου θα σπάσει. Αγάπη μου, θέλω να μου τα δείξεις όλα πάλι. Και πως γίνεται το τάισμα και πως γίνεται η αλλαγή της πάνας, όλα. Νομίζω ότι θα τα κάνω μουσκεμά. Ψυχραιμία. Εγώ κι εγώ άγχος. Εντάξει. Τι? Δεν το πιστεύω. Αύριο θα έχουμε τα μωρά μας εδώ. Θα είναι η ωραίτερη ημέρα της ζωής μας. Θα είναι σαν να γεννιούνται ξανά. Αύριο βέβαια θα είναι και η μέρα που θα διαγράψουμε από το λεξιλόγιο μας μια λέξη. Για πάντα, Οδυσσέα μου, αλλά εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Ποια λέξη? Ξενιασιά. Εμένα μ' αρέσει. Και δεν με νοιάζει ούτε εμένα. Τι? Τι? Ναι, για να σε δούμε στην πράξη. Τι? Ότι δεν θα αντέξω. Ελλάδα, ρε. Είμαι εφοβάς, είμαι ένα βράχος, είμαι. Βράχος. Βράχη. Βράχε μου. Ναι. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, ε. Ναι, σήμερα. Κι εγώ είμαστε. Περιμένουμε μια γυναίκα να καθαρίσει το σπίτι. Θα τα απολυμάνουμε όλα. Τι απολύμανση, αγάπη μου, απλώς να καθαρίσει. Μίλα το βρε ναυσικά, γιατί με έχει πρίξει. Μόνο μηχάνημα με περιόδιες ακτίνες δεν είπε να φέρουμε. Πρόσεξε, μην ψεκάσεις με τίποτα φάρμακα και έρθουν τα μωρά. Τίποτα, σαπουνάκι και νερό. Και χλωρίνη. Θα σκοτώσουμε όλα τα μικρόβια, συγγνώμη. Αν βάλεις χλωρίνη, παιδί μου, θα ανοίξετε τα παράθυρα να ξεμυρίσει καλά. Και συγγνώμη, τι θες την ενισχυμένη καθαριότητα. Μόνοι σας είστε. Όχι. Εδώ μέσα μπαίνει ο Σπύρος, η Ιφηγένεια, ο Φρίξος. Ποιος είναι αυτός? Νέο φρούτο εξωτικό. Θα φτιάξεις σηκώτη όταν το γνωρίσεις. Από σήμερα τα παπούτσια έξω από την πόρτα. Όλοι. Χρόνια σας το λέω. Ναι. Ήρθε η ώρα μας. Τώρα δεν έχουμε να σκεφτούμε μόνο τον εαυτό μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τα μωράκια μας. Να σου πω, ψύχρεμα, παιδιά. Μην παθαίνετε πανικό. Λίγο αργά μας το λες. Τον πάθαμε ήδη. Να σου πω, Ναυσικά, εσύ ήσουν ψύχρεμη? Όχι. Τυχερή, είχα την Όνα. Να σου πω, και για κανένα μήνα μην μπαίνουν πολύ μέσα στο σπίτι. Εντάξει, τα μωρά είναι μικρά. Οπωσδήποτε. Αλλά και όσοι μπαίνουν θα περνάνε από κλίβανο. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα σας πάρω να δω τα μωρά, να τα δει και η Τζουλιάνα, με έχει πρίξει. Με την πρώτη ευκαιρία να την πάρεις και να έρθετε να τα δείτε από κοντά. Καλά σου λέει. Ρίσκο. Η Τζουλιάνα θα τα κατσιάσει. Γεια σας. Να είμαστε κι εμείς. Γεια σας. Έλα, Ματούλα. Για χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα, κυρία Ματούλα. Κι εγώ, λες. Και το Ματούλα. Λοιπόν, η Ματούλα θα σας το κάνει εδώ μέσα νοσοκομείο. Ή πιο σωστά, χειρουργείο νοσοκομείου. Δεκτό? Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να λάμπει το ατελείο. Λοιπόν, σε αυτή τη τσάντα εδώ θα βρεις όλα τα καθαριστικά. Έχουμε τα πάντα. Εντάξει. Έχουμε εδώ απολυμαντικά για τα άλατα, για τους νυπτήρες, για την κουζίνα, για ληστικό, για τα ξύλα. Τα ίδια έχω κι εγώ. Αλήθεια? Ναι. Δεν πάμε καλά. Τα παπούτσια έξω από την πόρτα, ε. Δεκτό. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω μιας και έχετε και δουλειές. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σου, Ματούλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Ματούλα μου, θέλω το ατελιέ να σκίζει από καθαριότητα, εντάξει. Μην τσιγκουνευτείς τις ποσότητες. Εντάξει, βρε αγάπη μου, ξέρει γυναίκα. Μην ρίξεις τώρα μισό καπάκι χλωρίνη, να βάλει κάτι παραπάνω για το καλύτερο. Ξέρω.
Εν τω μεταξύ τώρα τι παντόφλε και τι μάσκε που να τι φάω. Στην είσοδο. Ναι, όμω θα βγάζουν όλα τα παπούτσια του έξω από την είσοδο. Όλοι. Εντάξει, α μπαίνουν ξυπόλυτη. Οδυσσέα, να σου πω, μου δημιουργεί πανικό, ε. Εντάξει, α μην πω συγγνώμη. Λοιπόν, μαντούλα μου τώρα αρχίζουν. Μωράκια μου, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Αυτός εδώ είναι ο μπαμπάς σας, τρελός. Φούσκωσα τα μπαλόνια, λες και θα το καταλάβετε. Θα το καταλάβουν. Θα δεις ότι μόλις ανοίξουν τα μάτια τους, θα τα δουν. Πόσα τις ξεχωρίζουμε, οι ίδιες είναι. Εγώ λέω να αρχίσουμε από τώρα, να μάθουν να ακούν το όνομά τους. Δεν είναι καλύτερα να τους βάλουμε αριθμούς, ένα και δύο. Θα σπάσει η καρδιά μου από ευτυχία. Μία από τα ίδια. Είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου.